να πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Βλέπω τον κύριο Κοτσαντή, ακούγοντας αυτή τη συζήτηση για το ποιοι ψηφίζουν και ποιοι όχι, να χαμογελάει. Έχω δίκιο, κύριε Κοτσαντή. Γιατί ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν έχει τέτοιου τύπου εσωκομματικά προβλήματα. Η αλήθεια είναι. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μέλη ενεργά, στρατευμένα σε μια μεγάλη υπόθεση, αυτή της απελευθέρωσης της κοινωνικής, και όχι μέλη followers που ψηφίζουν με την κομματική ταυτότητα στη τσάντα και όχι στη τσέπη, μέλη followers των 2 ευρώ που εκλέγουν πρόεδρο και την ίδια ώρα δεν έχουν κανένα λόγο για την πολιτική κατεύθυνση κάθε κόμματος. Κύριε Κοτσαντή, παρόλα αυτά, και αυτή είναι η ουσία. Και επειδή δεν έχουμε να σας απευθύνουμε κάποιο ερώτημα για τα εσωκομματικά του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ όμως να σχολιάσω κάποια ερώτηματα. Να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ εξελίσσονται δύο εσωκομματικές διαδικασίες, μία στο ΠΑΣΟΚ και μία στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα από τα δύο κόμματα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Υπήρξε για πολλά χρόνια ο άλλος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε για ακόμη περισσότερα χρόνια ο άλλος πόλος και διεκδικεί να, είναι πάλι, να έχει πάλι αυτό το ρόλο. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος, πολλής κόσμος, ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Ναι. Εδώ ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά, γιατί η Μέση Ανατολή φλέγεται με ευθύνη του Ισραήλ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φλέγεται μεταφορικά, γιατί τσουροφλίζεται από την ακρίβεια. Και εμείς σήμερα συζητάμε για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για το πόθεν έσχες του Κασελάκη. Εμείς ούτε γενέθλια ούτε πάρτι διοργανώνουμε. Αυτό που διοργανώνουμε είναι πολύ μεγάλα συλλαλητήρια και διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αύριο το πρωί εδώ στην Αττική, 9 διαδηλώσεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στο μακελιό στη Μέση Ανατολή. Διαδηλώνουμε και βγαίνουμε μπροστά στον αγώνα εκεί που ασκείται η πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, δηλαδή στους δρόμους, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για δικαιώματα, για το δικαίωμα στη μόρφωση και την υγεία που χτυπιούνται βάναυσα από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί εκεί ασκείται η πραγματική αντιπολίτευση. Και αν θέλετε. Με συγχωρέστε με. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η ουσία της συζήτησης που κάναμε πριν. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που παρακολουθούμε είναι από τη μία τις καρεκλομαχίες στο ΠΑΣΟΚ και από την άλλη τον εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και η άλλη όψη της πολιτικής τους. Δηλαδή, τα κόμματα αυτά πληρώνουν το ότι ταυτίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα μεγάλα, τα σοβαρά, τα στρατηγικά ζητήματα με τη Νέα Δημοκρατία, με την Ιερή Συμμαχία του ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι και των Μνημονίων, με το νέο υπερμνημόνιο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ματωμένα πλεονάσματα, με τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ, με την πολεμική εμπλοκή της χώρας σε δύο πολέμους και με το 70% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πολιτική λοιπόν πληρώνουν, αυτή την πολιτική ορκίζονται όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι ότι θα ακολουθήσουν και τελικά αυτή η αντιπολίτευση είναι βολική για τον κύριο Μητσοτάκη και χρήσιμη για το σύστημα, γιατί βάζει πλάτη στα δύσκολα για να το ξελασπώσει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση είναι με το ΚΚΕ, που αν θέλετε και τα τελευταία 50 χρόνια, αφού συζητάμε για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, είναι και ο μοναδικός στρατηγικός ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετεί τα αστικά συμφέροντα με συνέπεια. Καθώς αναφερθήκατε στη Μέση Ανατολή, είναι το επόμενο θέμα που θέλουμε να ανοίξουμε. Να σας διαβάσω λίγο μία ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Κοινότητας Ελλάδος, η οποία αναφέρεται στο θάνατο του Ιωνά, του 26χρονου Έλληνα πολίτη που έχασε τη ζωή του στο Ισραήλ. Λέγεται, σε κάποιο σημείο λοιπόν, λένε τα εξής. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δυστυχώς ο Ιωνάς δεν ήταν αθώος πολίτης που επισκεπτόταν το Ισραήλ, ήταν μέλος του Ισραηλινού στρατού. Αυτό το ανησυχητικό γεγονός γύρει ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο Ισραήλ, σε ένα τόπο σύγκρουσης, και να πεθάνει εκεί, όταν η Ελλάδα είναι η πραγματική του πατρίδα? Θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την ανακοίνωση. Κοιτάξτε, αν κάτι αποδεικνύεται και από αυτό το περιστατικό, είναι ότι και ο λαός του Ισραήλ είναι θύμα ακριβώς της πολιτικής της κυβέρνησης Νετανιάχου. Είναι θύμα της κατοχής, είναι θύμα της Ισραηλινής βαρβαρότητας που γεννάει μόνο φρίκη. Και για να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, αυτό που μας κάνει κυρίως αλγινή εντύπωση είναι η προσπάθεια αισχρής εκμετάλλευσης του τραγικού θανάτου ενός νέου ανθρώπου στο Τελ Αβίβ,
από τη μεριά της κυβέρνησης, του ίδιου του Πρωθυπουργού, που προσπαθεί πίσω από αυτό να δικαιολογήσει τι? Να δικαιολογήσει τη στήριξή του στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ? Να στηρίξει τη σφαγή, τη γενοκτονία? Η Παλαιστινιακή παροικία, λοιπόν. Μα και η Παλαιστινιακή παροικία και η Παλαιστίνη, εδώ και καιρό αυτό που τονίζουν είναι ακριβώς ότι και ο λαός του Ισραήλ, που σε όλο τον πλανήτη διαδηλώνει. Προσέξτε με. Συγκεκριμένο, γιατί κύριε Κοτσαντή, αν θέλετε την άποψή μου, συγκεκριμένη ανακοίνωση αδικεί την Παλαιστινιακή παροικία. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σχολιάσω μια ανακοίνωση Παλαιστινιακής παροικίας. Εγώ αυτό που βλέπω και νομίζω το έχει δει όλος ο πλανήτης είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα και του Ισραηλινού λαού σε όλο τον κόσμο, στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Αλήθεια. Εμείς είμαστε λοιπόν με το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης στην ελεύθερη πατρίδα και το πρόβλημα είναι ότι η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στο μακελιό και στηρίζει το κράτος τρομοκράτη. Έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δικαιολογεί εγκλήματα πολέμου. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που στο όνομα ενός δικαιώματος λένε δίθεν αυτοάμυνας του Ισραήλ, που είναι κατοχικό κράτος, ουσιαστικά δίνουν άλωση. Έχουμε όμως και αυτή την ανακοίνωση, την οποία εγώ δεν έχω καταλάβει αν την καταδικάζετε ή όχι. Μα δεν καταδικάζουμε καμία ανακοίνωση. Αλίμονο αν είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε ανακοινώσεις ή για να κρίνουμε ανακοινώσεις μιας παροικίας στη χώρα μας, η οποία άλλωστε έχει, πώς να το πω, έχει περάσει τα πάνδυνα όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ αυτό που λέμε, και το ξεκαθάρισα από την αρχή, είναι μια αισχρή προσπάθεια καπηλείας, εκμετάλλευσης από τη μεριά της κυβέρνησης, της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου, που προσπαθεί πίσω από αυτό, πίσω από το δάχτυλό της δηλαδή, να κρύψει την εγκληματική της ταύτιση. Αυτό πρέπει να το απαντήσει, κυρία Κουτσουπιά. Και η ουσία είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση στην ελληνική κυβέρνηση να μας μπλέξει σε ένα μακελιό, να κάνει τη χώρα μας στόχο ενδεχόμενων αντιπίνων σε περίπτωση γενίκευσης του πολέμου. Να. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας του ελληνικού λαού για να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα και το Λίβανο, για να γυρίσει πίσω η ελληνική πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία που είναι στο στόμα του λύκου, για να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα μας και να αποσυρθεί οποιαδήποτε στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τέλος. Ελάτε, κλείστε όμως, παρακαλώ, κύριε Κοτσαντή, για να προλάβουν να μιλήσουν και οι λοιποί συνομιλητές. Γιατί έχει σημασία, η Ελληνική Βουλή από το 2015, με ομόφωνη απόφασή της, έχει αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια και άλλα τόσα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνούνται να υλοποιήσουν αυτή την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Το ερώτημα είναι, καταδικάζει η ελληνική κυβέρνηση τα κατά τον ΟΗΕ τελούμενα εγκλήματα πολέμου από τον κύριο Νετανιάχου και το κράτος του Ισραήλ? Το κατά πόσο θα είναι εγκλήματα πολέμου θα κριθεί όταν έρθει η ώρα που θα κριθεί μετά τη λήξη του πολέμου. Και θα κριθεί το έχει κρίνει ο ΙΕ πάντως. Τον έχει ονομάσει εγκληματία πολέμου τον κύριο Νετανιάχου. Έχει βγάλει κάποια προκαταρκτικά, δεν το έχει κρίνει οριστικά. Θα το κρίνει μετά τη λήξη του πολέμου, αν πρόκειται για εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή 20.000 νεκρά παιδιά δεν είναι εγκλήματα πολέμου? Κοιτάξτε, εγκλήματα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πραγματικά, είναι μια φρίκη και από τις δύο πλευρές. Μα εσείς στηρίζετε το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ? Νομίζω ότι όλοι εδώ πέρα, γιατί ξαναλέω, είμαστε νέοι άνθρωποι, ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε ένα νέο πολιτικό προσκήνιο στο οποίο τα καλά θα τα λέμε και τα κακά θα τα καταδικάζουμε. Σωστά. Τα καλά θα τα λέμε. Το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία? Να πούμε και ένα καλό. Το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία? Είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως. Είναι ακριβώς η πάγια τακτική σας ότι προσπαθείτε. Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, κυρία Γκοροπέση. Έχει απαντηθεί αυτό. Είναι ιερή συμμαχία το ΝΑΤΟ? Έχει απαντηθεί. Στηρίζει το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και τον Νετανιάχου? Έχει απαντηθεί και δεν θα παίξει το παιχνίδι. Να πάμε στον ίδιο.